Επιστρέφουμε λοιπόν στο τρίτο μας μέρος και είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι που μας τιμάει για μία ακόμη φορά, βέβαια σε παλιότερη εκπομπή, ο Αντώνης ο Μαυρίδης, ο πολύ καλός συνάδελφος από την ΕΡΑ Κοζάνης, όπου θα συζητήσουμε πολύ σημαντικά έτσι, ζητήματα με κυρίαρχο για μία ακόμη φορά αυτό που συζητούσαμε και πριν με τον Μιχάλη. Το νοσοκομείο, άλλωστε ο Αντώνης ο Μαυρίδης, κυρίες και κύριοι, έχει γράψει και ένα σχετικό άρθρο. Τιτλοφορείται Αλχημίες και επικίνδυνα παιχνίδια σε βάρος της υγείας και του ποδοσάκιου νοσοκομείου Πτολεμαΐδας. Να τον καλημερίσουμε. Σαββατοκαλημέρα, τον. Σαββατοκαλημέρα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που είσαι κοντά μας. Είσαι κοντά μας βεβαίως όχι για καλό λόγο, διότι εντάξει, όλα αυτά που συμβαίνουν δεν είναι και ότι καλύτερο. Φέρουν έτσι μια αναστάτωση στην τοπική κοινωνία και μάλιστα σε μια πολύ δύσκολη περίοδο για όλους μας. Νομίζω ότι ακριβώς εκεί είναι και το μεγάλο θέμα. Γιατί προκλήθηκε για μια ακόμη φορά μια αναστάτωση, θα έλεγα χωρίς λόγο. Και θα μου πείτε, μα δεν είναι ο λόγος η υγεία μας. Σαφώς είναι ο λόγος η υγεία μας. Στην υγεία ποιοι αποφασίζουν όμως. Σήμερα βλέπουμε όλοι μας και παρατηρούμε, και όχι μόνο τώρα, και τα προηγούμενα χρόνια, ότι επί παντός επιστητού για όλα τα θέματα, ακόμα και τα ζητήματα που αφορούν τεχνοκράτες, ειδικούς εξειδικευμένους ανθρώπους, έχουν γνώμη οι πάντες. Μιλούν οι πάντες, επιχειρηματολογούν σε εισαγωγικά, γιατί μακάρι να επιχειρηματολογούσαμε, δεν επιχειρηματολογούμε. Τις περισσότερες φορές θα έλεγα ότι συνθυματολογούμε. Και παίζουμε με τις λέξεις. Και παράγουμε μία πόλωση των τοπικών κοινωνιών. Και βέβαια δεν φταίνουν οι πολίτες για αυτή την κατάσταση. Αν θέλετε, οι πολίτες είναι αποτέλεσμα λαθών, εγκληματικών ενεργειών, παραλήψεων, προηγουμένων ετών, αλλά και κυρίως πολιτικών. Αντώνη, θα διαβάσω έτσι πώς ξεκινά το άρθρο, το οποίο μου αρέσει πάρα πολύ. Την παλαιομοδίτικη συνταχή βαφτίζουμε το ψάρι, το κρέας ψάρι, για να το φάμε. Εφαρμόζει δυστυχώς η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υγείας στην περίπτωση των νοσοκομείων Κοζάνης και Πτολεμαΐδας και το αναλύεις με αυτό που είπες με τα τεχνοκρατικά στοιχεία. Νομίζω ότι δεν είναι θέμα η υγεία, δεν είναι και ζήτημα συγκεκριμένων τεχνοκρατικών στοιχείων. Δηλαδή η κίνηση, η απόδοση, οι υποδομές, ο εξοπλισμός δηλαδή, οι ανεπτυγμένες κλίνες, τα οργανογράμματα, η ίδια η πολιτεία που θεσμοθέτησε, που προσδιόρισε, δεν, όλα αυτά δεν είναι τεχνοκρατικά στοιχεία που συγκλίνουν στη μία ή στην άλλη άποψη θέση. Αφού αποφασίσαμε να συνενώσουν, αποφασίσανε, η πολιτεία αποφάσισε να συνενώσει. Και εγώ θα έλεγα και κάτι ακόμη. Ξεπερνώντας ταμπού και προκαταλήψεις περασμένων δεκαετιών, εγώ εδώ και πάρα πολλά χρόνια έχω μιλήσει για την ανάγκη, άσχετα αν υπάρχει κοινή διοίκηση ή όχι κοινή διοίκηση, να υπάρχει συνεργατική λειτουργία όλων των νοσοκομείων της Δυτικής Μακεδονίας. Πολύ σωστό. Την υγεία δεν την πληρώνει ο κάτοικος της Κοζάνης, της Ορδέας, της Φλόρνας, του Γρεβενών και της Καστοριάς. Την πληρώνουν όλοι και το ποδοσάκιο νοσοκομείο, το νοσοκομείο της Κοζάνης, των Γρεβενών, της Φλόρνας, της Καστοριάς. Ανήκει σε όλους μας. Να το πούμε έτσι απλά, Αντώνη, γιατί το τόνισες και εκτός κάμερας πριν πολύ σωστά, ότι το ποδοσάκιο είναι τόσο, πολύ, τόσο ενός Εορδαίου όσο και ενός Κοζανίτη, όπως και το Μαμάτσιο είναι τόσο ενός Εορδαίου όσο και ενός Κοζανίτη. Το θέμα δεν είναι μόνο η θέση. Πάμε στο διατάφτα. Πάμε στο διατάφτα για να εξηγήσω και τη θέση μου. Εγώ λοιπόν θεωρώ, και προσέξτε το λίγο, θα πω κάτι που δεν έχει ακουστεί. Κυριολεκτικά δεν έχει ακουστεί, ούτε το έχω γράψει. Θεωρώ την απόφαση αυτή του Υπουργείου Υγείας, πέραν του ότι είναι άδικη, θα έλεγα προκλητικά άδικη για την υγεία της Δυτικής Μακεδονίας και αν θέλετε ειδικότερα για τον ποδοσάκι νοσοκομείο της Πτολεμαΐδας και θα εξηγήσω γιατί. Στην ουσία η απόφαση αυτή του Υπουργείου Παιδείας και ακούστε το, δώστε ιδιαίτερη προσοχή αν θέλετε, του Υπουργείου Υγείας αποτελεί εμπεγμό και για τους κατοίκους της περιοχής της Δυτικής Μακεδονίας και δι' για τους κατοίκους Κοζάνης. Και να σας πω, να εξηγήσω για ποιο λόγο. Εξήγησέ το και να μην αφήνουμε. Για ποιον λόγο ακριβώς. Διότι εσείς κύριε Νεβεσιώτη και κύριε Ανουλίδου, αν έχετε ένα σπίτι, το οποίο έχει συγκεκριμένες προδιαγραφές στο σπίτι αυτό, μπορεί να σηκώσει μέχρι τρεις ορόφους. Αν σας πει κάποιος ότι μπορεί να προσθέσει πέντε ορόφους, το θεωρείτε θετικό αυτό? Όχι βέβαια. Αυτό πώς θεωρείτε? Αν δεν θεωρείτε κοροϊδία και μπεγμός να αναβαθμίζετε στα χαρτιά, αυτό το γράφω μέσα στο άρθρο αυτό, το Μαμάτσιο νοσοκομείο της Κοζάνης, διότι είναι αναβάθμιση στα χαρτιά. Δεν μπορεί να έχει το Μαμάτσιο νοσοκομείο Κοζάνης 200 κλίνες. Δεν προβλέπεται να έχει. Στρατιωτικά να τις βάλουν τις κλίνες, πάνω η μία και, κάτω η μία και πάνω η άλλη. Δεν μπορεί να έχει το Μαμάτσιο νοσοκομείο Κοζάνης 200 κλίνες. Γι' αυτό δεν προβλέπεται. Ούτε οι αναπτυγμένες κλίνες είναι 200, ενώ το ποδοσφαίρο έχει 220 αναπτυγμένες κλίνες αυτή την ώρα που μιλούμε.
Ούτε το οργανόγραμμα του μαμά τη νοσοκομείου Κοζάνης μιλάει για 200 κλίνες. Μία ανοιχτή, κάποιο, και εδώ εξετάζεται και το θέμα τη νομιμότητα αυτή τη απόφαση τη υπουργική, αποφασίζει σε κάποιο νοσοκομείο που δεν έχει αυτέ τι δυνατότητε να του δώσει κλίνες που δεν πρόκειται να τι έχει. Δηλαδή, ποιο εμπέζεται, αν δεν εμπέζεται ο κάτοικο τη περιοχή. Ότι ένα νοσοκομείο που δεν έχει τι δυνατότητε να έχει 200 κλίνες, του δίνουμε στα χαρτιά 200 κλίνες για να ικανοποιήσουμε ποιον το αίσθημα. Πρακτικά δηλαδή θα υπάρχουν 200 κλίνες. Εγώ ζητώ να έρθουν τεχνοκράτες εδώ. Να εξετάζουν το νοσοκομείο. Και να δουν μπορεί αυτό το νοσοκομείο να έχει 200 κλίνες. Και προσέξτε κάτι. Για να μην κατηγορηθούμε για μια ακόμη φορά για τοπικισμό, γιατί υπάρχουν και πολλοί πονηροί, θα έλεγα, σε όλη αυτή την εξέλιξη, κυρίως στον χώρο της πολιτικής, που παίζουν στις πλάτες των πολιτών. Mm-hmm. Και παίζουν για τους κατοίκους περιοχής και στην Εορδαία και στην Κοζάνη και αλλού και στη Δυτική Μακεδονία. Εγώ ήμουν από αυτούς, κυρία Νουλίδου και κύριε Νερσιώτη, που τη δεκαετία του 1990, έχοντας και πολιτική θέση τότε, εκλεγμένος δηλαδή σε πολιτικό όργανο, όταν είχε έρθει το θέμα κάποια στιγμή συζήτηση του θέματος της επέκτασης του νοσοκομείου της Κοζάνης, ήμουν αντίθετος στην επέκταση του νοσοκομείου της Κοζάνης. Και είχα πει ότι τα χρήματα που είναι να ξοδευτούν, γιατί τότε υπήρχαν και χρήματα, πραγματικά, τώρα δεν υπάρχουν αυτά τα χρήματα. Έλεγα λοιπόν ότι τότε θα έπρεπε να γίνει ένα νοσοκομείο στην Κοζάνη, ένα τοπικό νοσοκομείο της Κοζάνης που θα εξυπηρετεί πραγματικά τις ανάγκες των κατοίκων της περιοχής. Mm-hmm. Τότε αποφασίσανε κάποιοι να κάνουν μια επέκταση. Δεν ξέρω αν σήμερα, τόσα χρόνια μετά, μπορούν να μας πούν αν αυτή η επέκταση πραγματικά αναβάθμιζε τόσο όσο θα περίμεναν το μαμά του νοσοκομείου της Κοζάνης ή αν δημιουργήσαμε ένα έκτρωμα κυριολεκτικά σε ένα νοσοκομείο που δεν έχει τις προδιαγραφές πραγματικά να δώσει σύγχρονη ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, να προσφέρει πραγματικά τις δυνατότητες που μπορεί και πρέπει να προσφέρει απέναντι στους πολίτες. Πάντως, γνωρίζω ότι οι γιατροί, οι εργαζόμενοι έχουν συμβάλει και έχουν πραγματικά διάθεση, θέληση να βοηθήσουν πάρα πολύ. Και νομίζω ότι εργάζονται και στην Κοζάνη και στην Πτολεμαϊδα όλοι οι εργαζόμενοι και οι γιατροί και σε δύσκολες συνθήκες πραγματικά να ανταπεξέλθουν σε αυτό που χρειάζεται σήμερα και έχει ανάγκη η κοινωνία και ο τόπος. Όμως αυτό δεν γίνεται. Mm-hmm. Και σας είπα και πάλι ότι όταν δεν υπάρχουν οι προδιαγραφές, τότε δεν μπορούμε να αναβαθμίσουμε νοσοκομεία που δεν γίνεται να αναβαθμιστούν. Πάντως, άλλωστε δεν το λέω εγώ. Ναι. Προσέξτε το. Αυτό το έχει πει, το έχουν πει οι ίδιοι τεχνοκράτες. Νομίζω κάνετε δημοσιογραφικό ρεπορτάζ. Mm-hmm. Ρωτήσατε ποια είναι η εισήγηση των τεχνοκρατών του Υπουργείου Υγείας. Τι είπαν οι τεχνοκράτες δηλαδή. Ότι πράγματι είναι 200 κρεβάτια στην Κοζάνη και 200 στην Τολμαϊδά. Δεν είπαν κάτι τέτοιο. Μίλησαν για άλλα πράγματα. Τι είπε ο γραμματέας του Υπουργείου Υγείας που ήρθε πριν από μερικές μέρες πάλι στην περιοχή και επισκέφτηκε. Είναι προφανές. Άρα λοιπόν, εδώ έχουμε μια παραβίαση μιας τεχνοκρατικής απόφασης. Και το ζήτημα είναι τι μεσολάβησε. Και ξεπερνιέται, κουρελιάζονται οι τεχνοκράτες, οι ειδικοί. Και ενώ κουρελιάζονται οι ειδικοί και ενώ τους πετάνε στον κάλαθο των αχρήστων, το ερώτημα είναι γιατί έγινε όλη αυτή η διαβούλευση. Γιατί έγιναν όλες αυτές οι συναντήσεις. Γιατί κάθε μήνα τα νοσοκομεία δίνουν στοιχεία για την κίνηση, την απόδοση και τα ξέρουν τα στοιχεία αυτά και ο κύριος Λοβέρδος. Εάν είναι να κουρελιάσουν τις ειδήσεις των τεχνοκρατών, των εξειδικευμένων ανθρώπων, αν είναι να παραβιάζουν τα στοιχεία, τότε ποιος ο λόγος πραγματικά να γίνονται όλα αυτά. Ας συγκληθούν οι βουλευτές, οι παράγοντες και ο Υπουργός και ας αποφασίσουν. Αλλά αυτό νομίζω. Πάντως είναι το νοσοκομείο που εξυπηρετεί τα περισσότερα περιστατικά. Τότε. Λοιπόν, κάτι τελευταίο στο θέμα. Θεωρείς ότι η κινητοποίηση των φορέων θα αλλάξει, θα φέρει κάποιο αποτέλεσμα? Ή όποια κινητοποίηση. Κυρία Νουλίδου, νομίζω ότι οι κινητοποίησεις είναι κάτι που δημιουργούνται εκ των πραγμάτων όταν δεν βρίσκονται λύσεις. Επαναλαμβάνω και πάλι όμως το ζήτημα αυτό δεν ήταν θέμα να αποφασίσουν οι πολίτες πού θα πάει η έδρα, τι θα γίνει με το νοσοκομείο και στο τέλος, τι θα γίνει με την υγεία στη Δυτική Μακεδονία. Η απόφαση αυτή έπρεπε να είναι απόφαση, το επαναλαμβάνω και πάλι, της ίδιας της πραγματικότητας. Κάποια στιγμή πρέπει να δεχτούμε την πραγματικότητα. Και θα το τονίσω για μια ακόμη φορά, έχουν μεγάλη ευθύνη οι βουλευτές. Έχουν πολύ μεγάλη ευθύνη οι βουλευτές όταν γνωρίζουν ποια είναι η πραγματικότητα, γιατί δεν υπάρχει βουλευτής που δεν γνωρίζει ποια είναι την πραγματικότητα. Για λόγους πραγματικά σας άκουσα, κύριε Νεβασκιώτη και κυρία Νουλίδου και τον Μιχάλη τον Αγραφιώτη, να λέτε για μικροπολιτικές ή μικροκομματικές σκοπιμότητες, όταν ενώ γνωρίζουν την πραγματικότητα, δεν οδηγούνται στην πραγματικότητα. Μάλιστα. Κοιτάξτε, ο τόπος αυτός δεν έφτασε τυχαία εδώ που έφτασε. Έφτασε γιατί παραγάγαμε τα προηγούμενα χρόνια, τις προηγούμενες δεκαετίες λαϊκισμό. Είχαμε υποκρισία, λέγαμε ψέματα, δεν λέγαμε την αλήθεια. Φοβόμαστε να μην δυσαρεστήσουμε κάποιους ή κάποιους άλλους. Mm-hmm. Στην ουσία, εμπέζαμε τους πάντες.
Και εδώ θεωρώ ότι η απόφαση αυτή εμπέζει τους πάντες. Κυριολεκτικά εμπέζει τους πάντες, γιατί θα ξαναρωτήσω εάν αυτή η λύση που δίνεται είναι μια λύση η οποία θα βγάλει αποτέλεσμα. Και σημειώστε το ότι δεν πρόκειται να δώσει αποτέλεσμα αυτή η λύση. Θα κληθούμε 18 μήνες μετά. Αυτή είναι μια δική μου πρόβλεψη, αν θέλετε κρατήστε την και στο αρχείο σας. Να πούνε ότι το σχέδιο αυτό ναυάγησε και επειδή τα νοσοκομεία θα περιέλθουν στην περιφέρεια, στην αιρετή περιφέρεια ως αρμοδιότητα, μετά από κάποιο χρονικό διάστημα, θα πούνε ότι αφού ναυάγησε αυτό το σχέδιο, πάμε σε κάτι άλλο. Δεν θα απολογηθεί όμως κανένας αυτά τα χρήματα που έχει επενδύσει ο ελληνικός λαός, ο φορολογούμενος πολίτης στα νοσοκομεία για να έχει σήμερα κλίνες, υποδομές και όλα τα υπόλοιπα, γιατί δεν αξιοποιούνται. Πολλά ερωτηματικά. Πολλά ερωτηματικά. Μας... τεράστιο το θέμα. Θα μας απασχολήσει πάρα πολύ καιρό και ευχόμαστε να βρεθεί μια σύντομη έτσι, και ουσιαστική λύση. Λαμβάνοντας υπόψη όλα αυτά τα στοιχεία που ανέφερες, Αντώνη. Αλλά το θέμα είναι να προσέξουμε πάρα πολύ όλοι εμείς, γιατί και εσείς είστε δημοσιογράφος και διαχειριζόμαστε κατά κάποιο τρόπο με την καλή έννοια την ενημέρωση και την διαμόρφωση μέχρι ένα σημείο της κοινής γνώμης, να αποφύγουμε λίγο κάποιες ακρότητες. Και δεν αναφέρομαι προσωπικά φυσικά σε εμάς, αλλά γενικότερα τον τελευταίο καιρό, ειδικά στο διαδίκτυο, έχουμε δει απίστευτες θέσεις, απίστευτες προτάσεις. Και έχουμε μπει όλοι σε μια μηχανή του χρόνου που μας έχει γυρίσει 20 χρόνια Γιάννη, πίσω. Γνωρίζεις, Γιάννη, ότι εγώ προσωπικά τουλάχιστον απεχθάνομαι τους πολιτικούς χούλιγκαν. Έτσι, τις αντιπαραθέσεις δηλαδή, οι οποίες χωρίς να έχουν το περιεχόμενο που τους πρέπει, παίζουν σε ένα γήπεδο ακραίο, παίζουν τυφλά. Παίζουν χωρίς επιχειρήματα, παίζουν με έναν τρόπο που στο τέλος δεν βοηθά ούτε την περιοχή την οποία αγαπούν, και εξυπηρετούν. Και θα έλεγα την περιοχή και συνολικά τον τόπο τον αγαπάμε όλοι μας. Έτσι. Όλοι μας όπου και αν βρεθούμε θέλουμε πραγματικά να μας παρέχουν αυτή την περίθαλψη που χρειαζόμαστε και έχουμε ανάγκη. Και σήμερα δεν μας παρέχουν αυτή την περίθαλψη. Γι' αυτό λοιπόν θα πρέπει το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνει η πολιτεία να αξιοποιήσει τις υπάρχουσες υποδομές. Όπου υπάρχουν αυτές οι υποδομές να αξιοποιηθούν. Υπάρχουν στην Κοζάνη να αξιοποιηθούν. Υπάρχουν στο Ποδοσιάκη νοσοκομείο να αξιοποιηθούν. Τώρα, εάν σε κάποιο νοσοκομείο αυτές οι υποδομές για κάποιους άλλους λόγους είναι σημαντικότερες, υπάρχουν περισσότερα περιθώρια αξιοποίησης αυτών των υποδομών, δεν νομίζω ότι πρέπει να τις πετάξουμε κυριολεκτικά και να ξοδέψουμε χρήματα του ελληνικού λαού μη αξιοποιώντας αυτές τις υποδομές. Κατανοητό απολύτως. Επειδή ο χρόνος μας πιέζει, δυστυχώς μας πέρασε πολύ. Θα ήθελα να μας κάνεις και ένα σχόλιο αναφορικά με τη χθεσινή σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στην Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς που ασχολούνται μελετητικά με το φαινόμενο της εξέλιξης των επιφανειακών ρηγματώσεων στο ρήγμα της Μαυροπηγής. Μέχρι τις 15 Αυγούστου, ανακοίνωσε ο κ. Σόκουτης, έδωσε μία είδηση, δημοσίευση του ΦΕΚ για τη μετεγκατάσταση του οικισμού. Εντάξει, νομίζω ότι ήταν καλή η ανακοίνωση αυτή, έτσι. Για μέχρι 15 Αυγούστου, ΦΕΚ για μετεγκατάσταση του οικισμού. Είναι κάτι που οι κάτοικοι νομίζω ότι στις Μαυροπηγές έχετε κάνει όλο ρεπορτάζ, γνωρίζετε ότι το περιμένουν πώς και πώς. Τεράστιο το πρόβλημα. Οι κάτοικοι της Μαυροπηγής, οι οποίοι δεινοπαθούν, κυριολεκτικά δεινοπαθούν, και θα έλεγα όχι μόνο της Μαυροπηγής, και άλλων γειτονικών οικισμών, και εδώ στον Ελίσποντο και αλλού σε άλλες περιοχές, στην περιοχή της Κοζάνης δηλαδή, δεινοπαθούν πραγματικά από μετεγκαταστάσεις που πάλι πολλά χρόνια πριν θα έπρεπε να είχαν ξεκινήσει αυτές οι μετεγκαταστάσεις. Γιατί φτάσαμε σήμερα να έχουμε ρήγματα στη Μαυροπηγή, φτάσαμε να έχουμε πολλαπλά προβλήματα και σε άλλους οικισμούς, γιατί δεν αποφασίσαμε όταν θα έπρεπε, το αποφασίσαμε πληθυντικός ως ευγενίας χαρακτηρισμός, δεν αποφάσισαν οι πολιτικοί μας τα γη να πάρουν τις αποφάσεις που θα έπρεπε να τις είχαν πάρει. Έστω και έτσι όμως, λέμε ότι ας υλοποιηθούν επιτέλους αυτές οι δεσμεύσεις, αυτά τα χρονοδιαγράμματα. Το πρόβλημά μας είναι ότι δεν υλοποιούνται χρονοδιαγράμματα και μάλλον σε πολλά πράγματα, με την καλή όμως έννοια του όρου, όχι με την κακή έννοια του όρου, θα μας χρειάζονταν να έχουμε και μνημόνια. Σκέφτεστε δηλαδή να είχαμε μνημόνιο για την περιοχή του Κομάνου. 17 χρόνια στον Κόμανο έχει αποφασιστεί με την κατάσταση. Με την κατάσταση στον Κόμανο έχουν βγει αποφάσεις από την πολιτεία, τη ΔΕΗ, τους αρμοδίους. Πέρασαν τόσες και τόσες κυβερνήσεις και με την κατάσταση δεν έγινε. Έχει πάει κανένα δηλαδή. Πού βρίσκεται σημείο Κόμανος, πού βρίσκονται οι Κομανιώτες. Το επίπεδο ζωής. Και πάμε και σε άλλες μετεγκαταστάσεις. Ποντοκόμης, Μαυροπηγής, Ακρινή κτλ. Με τέτοια χρονοδιαγράμματα, εγώ ρωτάω, θα προχωρήσουμε μπροστά. Να λοιπόν που θα έπρεπε, μας χρειάζονται μνημόνια με την καλή, επαναλαμβάνω, έννοια του όρου, γιατί είναι μια λέξη δύσκολη αυτή πολύ την δύσκολη. Περίοδο. Και πάρα πολύ δύσκολη. Περίεργη. Αλλά μιλάμε για αποφάσεις που θα λαμβάνονται και που θα τηρούνται. Το πρόβλημά μας δεν είναι στις αποφάσεις. Το πρόβλημά μας και σε αυτά που είπε ο κύριος Σόκουτης, ότι για το ΦΕΚ. Είπαμε παλαιότερα και βουλευτές. Το πρόβλημά μας είναι ότι δεν τηρούνται τα χρονοδιαγράμματα.
Και δεν απολογείται κανένας γιατί δεν τηρήθηκαν τα χρονοδιαγράμματα, γι' αυτό είμαστε εδώ που είμαστε. Ακριβώς. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Αντώνη Μαυρίδη. Εγώ σε ευχαριστώ. Μια καλή μέρα να έχουμε και ένα καλό Σαββατοκύριακο. Και ένα καλό καλοκαίρι, ηρεμό και αποδοτικό. Τελευταία εκπομπή σήμερα. Τελευταία εκπομπή. Θα έχουμε τη δυνατότητα να τα ξαναπούμε από Σεπτέμβρη. Να περάσουμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα, να δούμε και το σποτάκι της Πασαγιές, ενημερωτικό αναφορικά με τους αγρότες. Ανακοίνωση από την Πασαγιές. Καλούνται οι αγρότες παραγωγή κτηνοτρόφη της Κοζάνης. Κάτοχοι δικαιωμάτων ενιαίας ενίσχυσης. Ενταγμένοι στα αγροπεριβαλλοντικά μέτρα. Εξισωτικής αποζημίωσης. Βιολογικής γεωργίας. Βιολογικής κτηνοτροφίας. Να προσέρχονται στο χώρο της πρώην διεύθυνσης τοπογραφικής στη Λευκόβρηση για υποβολή και έλεγχο αίτησης επιδότησης ΩΣΔΕ 2011. Υποβολή και έλεγχο δήλωσης καλλιέργειας εκτροφής ΕΛΓΑ έτους 2011. Υποβολή Μητρώου Αγροτών. Έγκυρη πληροφόρηση σχετικά με τις επιδοτήσεις. Αντίγραφα πρωτοκολλημένων αιτήσεων ενιαίας ενίσχυσης. Όλες οι υπηρεσίες παρέχονται δωρεάν, χωρίς επιβάρυνση για τον παραγωγό. Τηλέφωνα επικοινωνίας για πληροφορίες, αλλά και για καθορισμό ραντεβού. 2-46-13-54-3-45 και 2-46-13-54-3-46. She says, don't let go, never give up, it's such a wonderful life, don't let go. Η ψηφιακή εκπομπή είναι γεγονός και στη Δυτική Μακεδονία. Το West έχει ήδη ξεκινήσει την ψηφιακή εκπομπή στην ευρύτερη περιοχή της Φλόρινας, ενώ σταδιακά θα επεκταθεί και στις υπόλοιπες περιοχές. Οι τηλεθεατές της Φλόρινας που διαθέτουν αποκωδικοποιητή MPEG-4 μπορούν να απολαύσουν το West με ψηφιακή εικόνα και ήχο στο κανάλι 44 χωρίς να αλλάξουν κεραία, ενώ θα συνεχίσει να εκπέμπει και αναλογικά στο κανάλι 24. Όμιλος West. Πρώτος στην τηλεθέαση, πρώτος και στην ψηφιακή εκπομπή.